Καλησπέρα σας και από μένα. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, η μελέτη μας αφορά τη σχέση της φυσικής θνησμότητας του ακάρου παρόντος πάντων με την προσβολή στις ενήλικες μέλισσες του υπογόνου. Αναμφίβολα, από τη στιγμή που το βαρόα εισήχθη στην Ελλάδα, αποτελεί το σημαντικότερο εχθρό που αντιμετωπίζει η μέλισσα και έχουμε ουσιαστικά δώσει όλες τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να δώσουμε αντιμετώπιση για αυτό το θέμα. Το βαρόα distractor ουσιαστικά περνάει κάποια στάδια, όπως όλοι οι οργανισμοί, είναι και όλα τα ακάρια, έρχεται από το ο, στην προνύμφη, την πρωτονύμφη, την πρωτονύμφη και το ακμαίο. Για να συμπληρώσω... Ουσιαστικά, για να συμπληρώσει το βιολογικό του κύκλο, διέρχεται από δύο διακριτά στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ο παρασιτισμός πάνω στις ενήλικες μέλισσες, όπου μπορούμε να το δούμε πάνω στα θωρακικά τμήματα είτε στα κοιλιακά με γυμνό οφθαλμό και στη συνέχεια προχωράει στην αναπαραγωγή του ακάρεως, όπου ουσιαστικά αυτό λαμβάνει χώρα εντός του εργατογόνου και του κυφινογόνου. Και βλέπουμε ουσιαστικά τα στάδια αυτά. Το παράσιτο μπορεί να διαδοθεί ουσιαστικά από ένα μελίσι σε ένα άλλο μελίσι του ίδιου μελισσοκομείου, με τους διάφορους μελισσοκομικούς σχισμούς όπως γνωρίζουμε, καθώς και με φαινόμενο όπως είναι η λαιλασία. Επίσης από μελισσοκομείο σε μελισσοκομείο της ίδιας περιοχής και από μια περιοχή σε μια άλλη μέσα στην ίδια χώρα και ουσιαστικά και φυσικά από μια χώρα σε μια άλλη. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν πλέον περιοχές που είναι αμόλυτες. Λοιπόν, τα συμπτώματα στα πρώτα στάδια δεν είναι ουσιαστικά εμφανή. Στη συνέχεια, όσο αυξάνει η προσβολή, βλέπουν ουσιαστικά βλέπουν πάνω στις μέλισσες τα γονιμοποιημένα θηλυκά. Αρχίζουν να εμφανίζονται λόγω κάποιων ιώσεων, όπως αναφέρεται από την βιβλιογραφία, κάποιες παραμορφωμένες πτέρυγες. Ο γόνος εμφανίζει μοσαϊκή μορφή και ουσιαστικά προχωράει σιγά σιγά στην εξασθένιση του μελισσιού. Ο σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας ήταν να μπορέσουμε να βρούμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της μέσης ημερήσιας πτώσης και του αριθμού των βαρών που υπάρχουν που παρασιτούν ουσιαστικά πάνω στο πληθυσμό του μελισσιού. Επιπλέον, ουσιαστικά προσπαθούσαμε να δώσουμε μία απάντηση όσον αφορά τον αριθμό βαρώα του πληθυσμού με τον αριθμό βαρώα που υπάρχουν μέσα στο γόνο, τι σχέση έχουν αυτά, καθώς και τη μέση ημερήσια πτώση του βαρώα με το γόνο ουσιαστικά του μελισσοκομείου και στη συνέχεια τη σχέση που υπάρχει μεταξύ πληθυσμού και γόνου. Για την εργασία αυτή, ουσιαστικά χρησιμοποίησαμε τη μέθοδο Ritter προκειμένου ουσιαστικά να κάνουμε μια εκτίμηση της προσβολής του πληθυσμού. Η προσβολή του γόνου υπολογίστηκε με τη μέθοδο Χιαστή και η εκτίμηση του πληθυσμού και του γόνου έγινε σύμφωνα με τον αριθμό των πλαισίων που καλύπτονταν από μέλισσες και γόνο. Και φυσικά η στατιστική ανάλυση. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Pearson Correlation με τη χρήση του στατιστικού πακέτου JAMET. Τα αποτελέσματα. Εδώ είναι εμφανές ότι ουσιαστικά από τη στατιστική ανάλυση μάλλον προέκυψε ότι ουσιαστικά όλος ο γόνος δεν εξελίσσεται πάντα σε πληθυσμός. Ουσιαστικά ένα ποσοστό εδώ, το 63,7%, θα εξελιχθεί σε πληθυσμό. Αυτό μας υποδηλώνει ουσιαστικά ότι άλλοι παράγοντες, εξωγενείς παράγοντες ουσιαστικά επηρεάζουν αυτή την εξέλιξη. Όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι κάποιος τοξικός παράγοντος από το περιβάλλον, θα μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη οι συνθήκες που επικράτησαν εντός της Κυψέλης κατά τη διάρκεια της εκτροφής του γόνου, καθώς και εχθροί και ασθένεια και στην προκειμένη περίπτωση το βαρό φυσικά επηρεάζει την εξέλιξη του γόνου σε πληθυσμό. Η μέση ημερήσια πτώση με τον γόνο, ουσιαστικά βλέπουμε ότι έχουν μια χαμηλή σχέση, ουσιαστικά δηλαδή ο γόνος, η έκταση του γόνου δεν μας δίνει. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια φτωχή σχέση μεταξύ του γόνου και της μέσης ημερήσιας πτώσης.
εν αντιθέσει. Ουσιαστικά παρατηρούμε ότι η μεταβολή του πληθυσμού επηρεάζει σε μεγαλύτερο ποσοστό τη μέση ημερήσια πτώση, και αυτό ίσως είναι πιο λογικό, διότι τα βαρώα είναι εκτεθειμένα και δεν είναι προστατευμένα μέσα στο γόνο. Η μέση ημερήσια πτώση και ο αριθμός των βαρώα που είναι παρασυντισμένα πάνω στο πληθυσμό παρουσιάζουν, όπως βλέπουμε, μια θετική σχέση, δηλαδή όσο αυξάνουν ο αριθμός των βαρών του πληθυσμού, τόσο μεταβάλλεται και η μέση ημερήσια πτώση. Παρόλα αυτά, η σχέση αυτή και εδώ δυστυχώς είναι φτωχή. Δεν υπάρχει μεγάλη συσχέτιση. Και αυτό ουσιαστικά μας υποδηλώνει ότι πιθανόν άλλοι παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη ένα ποσοστό των βαρώα, πεθαίνουν εκτός Κυψέλης, τα οποία δεν μπορούμε εμείς ουσιαστικά να συλλέξουμε και να τα συσχετίσουμε απόλυτα. Πιθανόν μπορεί να γινόταν. Ουσιαστικά, η μέση ημερήσια πτώση και ο αριθμός των βαρών που υπάρχουν μέσα, παρασιτούν μέσα στο γόνο και αναπαράγονται, ουσιαστικά δεν υπήρξαν, ουσιαστικά δεν είναι στατιστικά σημαντική αυτή η σχέση, οπότε δεν κάποια... Λοιπόν, τέλος, στις ενήλικες μέλισσες με τον αριθμό τα βαρώτα που έχουν πάνω στην ελληνική μέληση με τον αριθμό στο σφραγισμένο γόνο. Ουσιαστικά και εδώ πέρα η σχέση είναι η σχέση που διέπει αυτές τις δύο παράγοντες είναι ουσιαστικά φτωχή, δεν υπάρχει και δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Τα συμπεράσματα. Ο πληθυσμός με το γόνο εμφανίζουν μια μέτρια θετική σχέση, δηλαδή ουσιαστικά είναι λογικό. Όσο αυξάνει, όσο αυξάνει ο γόνος, τόσο αυξάνει και ο πληθυσμός. Παρόλα αυτά, παράγοντες εξωτερικοί, όπως είπαμε, μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του γόνου σε πληθυσμό. Ο αριθμός των βαρών στο γόνο με τον αριθμό των βαρών στο πληθυσμό εμφανίζουν μια μέτρια θετική συσχέτιση. Ο πληθυσμός του μελισσιού εμφανίζει μέτρια θετική συσχέτιση με τη μέση ημερήσια πτώση. Η έκταση του γόνου με τη μέση ημερήσια πτώση παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση. Και αποδεικνύεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της προσβολής από το άκαρη βαρώα σε πληθυσμό και γόνο με τη μέση ημερήσια πτώση. Παρά όλα αυτά, φαίνεται ότι η ένταση αυτή εν τέλει δεν είναι τόσο ισχυρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.